Κύριε Κλαδά, τι είναι η ομάδα του Προμηθέα και τι ακριβώς είναι αυτό που κάνει? Μάλιστα, η ομάδα Προμηθέας απαρτίζεται από φοιτητές της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, οι οποίοι εθελοντικά λαμβάνουν μέρος σε κάποιους αγώνες εξοικονόμησης ενέργειας ευρωπαϊκούς. Οι αγώνες αυτοί που λέγονται Σελέκο Μάραθον γίνονται περισσότερο από μια 20ετία ήδη, τελούν υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στόχο έχουν να αναδειχθούν οι τεχνολογίες που είναι περιβαλλοντικά φιλικές και επιτρέπουν εξοικονόμηση ενέργειας στις μεταφορές στα πλαίσια των δραστηριοτήτων των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Κύριε Πάτσιο, ποιος είναι ο ρόλος σας σε αυτή την ομάδα και τι πιστεύετε ότι είναι αυτό που αποκομίζουν οι φοιτητές οι οποίοι συμμετέχουν σε αυτήν? Είμαι υπεύθυνος της ομάδας ηλεκτρονικών ισχύως, είναι τα ηλεκτρονικά δηλαδή που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο του ηλεκτροκινητήρα του αυτοκινήτου. Ουσιαστικά νομίζω ότι τα παιδιά αποκομίζουν δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι παίρνουν εμπειρίες επί τεχνικών θεμάτων, έρχονται σε επαφή με τεχνικά θέματα, συνδέουν δηλαδή ουσιαστικά αυτά που μαθαίνουν στη θεωρία με την πράξη. Το δεύτερο κομμάτι που θα έλεγα ότι αποκομίζουν τα παιδιά είναι η συνεργασία και το πώς να λειτουργούν μέσα σε μία ομάδα, έτσι ώστε να συνεργάζονται, έχοντας όμως μία πρακτική εφαρμογή, η οποία πρέπει να τρέξει και πρέπει να δώσει κάποια επίδοση. Ο πύρφορος, το όχημα, είναι δημιούργημα αποκλειστικά των παιδιών ή έχουν συμβάλει κάποιοι άλλοι παράγοντες σε αυτό? Πραγματικά πρόκειται για μια διάταξη η οποία έχει κατασκευαστεί από τους φοιτητές μας. Θα ήθελα να επισημάνω εδώ ότι το σύνολο του συστήματος ηλεκτρικής κίνησης, δηλαδή τόσο ο κινητήρας όσο και ο ηλεκτρονικός μετατροπέας ισχύως, έχουν κατασκευαστεί από τους φοιτητές μας στα πλαίσια διπλωματικών εργασιών και των δραστηριοτήτων της ομάδας. Νίκο, θα μας πεις λίγα πράγματα για τα τεχνικά χαρακτηριστικά της μηχανής του οχήματος, καθώς και σε ποια κατηγορία είναι αυτή η οποία διαγωνίζεται? Τα δύο τελευταία χρόνια η ομάδα μας παίρνει μέρος στην κατηγορία All Electric. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε μπαταρίες τις οποίες φορτίζουμε εξωτερικά, χωρίς κάποιο ηλιακό πάνελ ή υδρογόνο. Τις φορτίζουμε ξεχωριστά και τρέχουμε στον αγώνα με αυτές. Οι μπαταρίες δίνουν το ρεύμα τους σε έναν ηλεκτρονικό μετατροπέα και στη συνέχεια έχουμε κατασκευάσει τον ηλεκτρικό κινητήρα μας, που είναι μονίμων μαγνητών. Και όπως μπορείτε να δείτε, είναι in-wheel motor. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχουμε σύστημα μετάδοσης και ο κινητήρας είναι ενσωματωμένος στο εσωτερικό της ρόδας. Σε βάζει σε ένα σκεπτικό να συμπεριλάβεις πολλά πράγματα για να δεις πώς ένα όχημα θα μπορούσε στη συνέχεια, όταν θα κατασκευαστεί για το κοινό, για όταν θα μπορέσει αυτή η τεχνολογία να χρησιμοποιηθεί για οχήματα ηλεκτρικά σύγχρονα, πώς ένα σωρό regulations χρειάζονται για να μπορέσεις να έχεις μια ασφαλή οδήγηση. Ποιος είναι ο χρόνος που δαπανούν οι φοιτητές και εσείς σε αυτό το project? Δεν νομίζω ότι μπορούμε να το μετρήσουμε. Είναι πάρα πολλές οι ώρες και είναι κάτι συγκινητικό, γιατί πολλές φορές έχουμε ξενυχτήσει στο εργαστήριο, ειδικά τις μέρες πριν τον αγώνα. Χρειάζεται να λύσουμε σειρά θεμάτων που δεν τα φανταζόμαστε μέχρι να έρθουμε αντιμέτωποι. Οπότε θα έλεγα ότι οι ώρες είναι πάρα πολλές. Έχουμε φοιτητές που είμαστε περήφανοι. Μπορούν να παράγουν κάτι, να έχουμε επιδόσεις. Επιδόσεις που κοντράρουν επιδόσεις άλλων πανεπιστημίων του χώρου και είναι κάτι το οποίο γίνεται στην Ελλάδα. Είναι καθαρά ελληνική κατασκευή. Όλα έχουν γίνει εδώ πέρα στο εργαστήριό μας. Μου αρέσει γενικότερα αυτή η δράση της ομάδας. Είναι μια εθελοντική προσπάθεια από όλους. Η θέση του οδηγού είναι αρκετά υπεύθυνη. Το καλό είναι ότι φέτος έχουμε βελτιώσει το σύστημα διεύθυνσης, και γιατί η πίστα θα είναι πιο δύσκολη. Είναι στους δρόμους της πόλης, θα έχει πιο κλειστές στροφές και είναι πιο εύκολο το να παίρνουμε αυτές τις στροφές. Έχουμε κάνει κάποιες δοκιμές εδώ στους χώρους του Πολυτεχνείου και είμαστε αρκετά αισιόδοξοι. Εγώ συμμετέχω ταυτόχρονα μαζί με άλλα παιδιά από την ομάδα στο team οργάνωσης του PRFR. Πέρα από αυτό το κομμάτι, είμαι και στο κομμάτι του fundraising, που σημαίνει ότι η ομάδα εξ αρχής, για να καταφέρει να πραγματοποιήσει τους στόχους της, χρειάζεται τους απαραίτητους πόρους, οι οποίοι προκύπτουν μόνο μέσω χορηγιών.